Μετά από έναν δύσκολο αγώνα έναντι του Μαρίν Τσίλιτς, ο Φέντερερ κατέκτησε το 6ο Αυστραλιανό Open της καριέρας του και ξέσπασε σε λιγμούς. Με αυτή του τη νίκη, ο 36χρονος Φέντερερ επιβεβαίωσε το προσωνύμιο βασιλιάς που του έχει δοθεί, καθώς την τεράστια καριέρα του έχει φτάσει στην κατάκτηση 20 τουρνουά Grand Slam, των περισσότερων δηλαδή από κάθε άλλον άνδρα τενίστα στην ιστορία του αθλήματος. Ενώ παράλληλα έγινε και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία που κατακτά το συγκεκριμένο τουρνουά. Με 30 μέχρι τώρα συμμετοχές σε τελικούς και 20 συνολικά νίκες, ο Ρότζερ Φέντερερ επιβεβαιώνει πως είναι ο κυρίαρχος τενίστας όλων των εποχών και πως η επίδοσή του αποτελεί την κορυφαία στα κόρτ. Πλέον μένει στην ιστορία ως ο μοναδικός τενίστας που έχει παραπάνω από 6 Grand Slam τίτλους σε 2 διαφορετικά τουρνουά, καθώς κατέχει και 8 τρόπαια στο Wimbledon. Μιλώντας για την ηλικία του, ο ίδιος είπε ότι αυτή είναι απλά ένα νούμερο και δεν θα τον εμποδίσει να φτάσει σε περισσότερες επιτυχίες. Ο Φέντερερ βέβαια, πέρα από την κορυφή του Αυστραλιανού Open, είναι και ο μοναδικός τενίστας με 3 κατακτήσεις σε 3 χρόνια. Το 2004, το 2006 και το 2007 αναδείχθηκε νικητής στη Μελβούρνη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Επιπρόσθετα, με το νέο του τίτλο μεγάλωσε τη διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο του τίτλο, φτάνοντάς τη στα 16 χρόνια, κάτι που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην Open Era. Τέλος, κατάφερε να ισοφαρίσει την επίδοση του Άγκαση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε τελικούς. Ο Αμερικανός, όπως και ο Ελβετός, έχουν πλέον 16 χρόνια διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία του συμμετοχή σε τελικό. Βέβαια, ο Φέντερερ μετρά 30 συμμετοχές και ο Άγκαση 15.